Την όμορφη και γραφική Σίμη επέλεξε η Σάλμα Χάγεκ για ολιγοήμερες διακοπές με το σύζυγό της, Φρασουά, Ανρί, Πινό και την εξάχρονη κόρη τους, Βαλεντίνα. Η χολιγουντιανή ηθοποιός μαγεύτηκε από τις ομορφιές του νησιού και οι κάτοικοι της Σίμης από την απλότητα, τη φιλικότητα και την ομορφιά της Λατίνα Σταρ. Ήταν πάρα πολύ χαλαρή στο νησί, το ευχαριστήθηκε, της άρεσε πάρα πολύ το φαγητό, έκανε τη βόλτα της, ανέβηκε πάνω στο χωριό, κατέβηκε με τα πόδια την καλιστράτα, ήταν πάρα πολύ απλή. Ήταν μαζί με τον άντρα της, πολύ απλή και όμορφη. Το ζευγάρι με την κόρη τους έφτασαν στο νησί με ιδιωτικό γιότ. Η Σάλμα Χάγεκ, ντυμένη απλά όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες του περιοδικού Hello, με ένα άσπρο πουκάμισο και άσπρο ψάθινο καπέλο, δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με κατοίκους της Σίμης που της το ζήτησαν, ενώ γευμάτισε με την οικογένειά της σε γνωστή ψαροταβέρνα. Ξεκινήσαμε με σφινάκια χοινό, μετά φάγαμε γαριδάκι σημειακό, λιόκαυτο χταποδάκι, μετά φάγαμε κολοχτύπες και λαυράκι στο αλάτι. Στη συνέχεια είχαμε ραβανί παγωτό και τελειώσαμε με μαστίχα. Το ζευγάρι απόλαυσε τις βόλτες του στη χώρα, ενώ η διάσημη ηθοποιός επισκέφθηκε και τα εμπορικά καταστήματα για τις αγορές της. Εντυπωσιασμένος από τις ομορφιές της Σίμης, δήλωσε και ο Πάμπλουτος σύζυγός της. Του άρεσε πάρα πολύ το νησί, είπε ότι θα μας ξανάρθει σύντομα. Και θα ανέφερε ότι σκέφτεται να αγοράσει και σπίτι. Του άρεσε τόσο πολύ η Σίμη, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ. Η Σίμη τα τελευταία χρόνια αποτελεί πόλο έλξης για τους stars του Hollywood. Εδώ έρχονται για να ηρεμήσουν, έρχονται να ξεκουραστούν, έρχονται να περπατήσουν, να μην σκέφτονται τίποτα και να περάσουν τις 9 διακοπές. Και πέρυσι ο Mike Douglas που ήταν εδώ, Ναόμι, πάρα πολύ επώνυμοι είναι σε καθημερινή βάση. Η διάσημη ηθοποιός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και πάλι τη Σίμη στη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ για την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμά της έχουν σειρά οι Κυκλάδες.